Καλησπέρα σας, κύριε Γιασεμίδη. Καταρχάς, θέλω ένα σχόλιο για τις προτάσεις που έχει καταθέσει η Ελλάδα. Ο Γιούνκερ λέει ότι μπορούν να αποτελέσουν μια βάση για διαπραγμάτευση. Όμως, πιστεύετε, θεωρείται η Ελλάδα αξιόπιστος συνομιλητής? Γιατί εδώ και 5 χρόνια θα πρέπει να γίνουν κάποιες μεταρρυθμίσεις, κάποιες αλλαγές. Δεν έχουν γίνει. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι αυτή τη στιγμή μιλούμε για ένα καινούριο πρόγραμμα και όχι για ολοκλήρωση της πέμπτης αξιολόγησης του προηγούμενου προγράμματος. Άρα, μιλούμε για τριετές πρόγραμμα, όπου σίγουρα θα υπάρχουν περισσότερα μέτρα από αυτά που είχαν συζητηθεί προηγουμένως. Αυτή τη στιγμή η πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης βασίζεται στις προτάσεις του κ. Γιούνκερ, με κάποιες διαφοροποιήσεις όσον αφορά το ΦΠΑ και κάποια μέτρα που αφορούν τη φορολογία. Αλλά από εκεί και πέρα γίνεται αντιληπτό ότι σε περίπτωση συμφωνίας θα πρέπει η κυβέρνηση να υλοποιήσει αυτά τα μέτρα. Και επειδή δεν υπάρχει, αν θέλετε, η αξιοπιστία, διότι 5 μήνες ουσιαστικά η διαπραγμάτευση δημιούργησε σοβαρά προβλήματα αξιοπιστίας μεταξύ των δύο. Γι' αυτόν τον λόγο η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή προσπαθεί απόψε να περάσει από την Βουλή, αν θέλετε, ένα ψήφισμα που να της επιτρέπει να διαπραγματευτεί αυτές τις προτάσεις αύριο στο Eurogroup και φυσικά στην Σύνοδο Κορυφής την Κυριακή, αν χρειαστεί. Ποια είναι η εκτίμησή σας για το τι μελιγενέστε, κύριε Γιασεμίδη, μετά όσο έχουμε δει μέχρι σήμερα? Κοιτάξτε, υπάρχει μια πρώτη θετική αντίδραση, όμως κανείς δεν μπορεί να δει πώς θα αντιδράσει και η γερμανική πλευρά. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχει ακόμη μιλήσει ο κ. Σόιμπλε ή οι τεχνοκράτες του. Υπάρχει μια επιφύλαξη. Ακριβώς, υπάρχει πριν μια επιφύλαξη. Η Γαλλία φαίνεται να διάγεται ευνοϊκά προς την Ελλάδα. Οι προτάσεις, όπως είχα πει και πριν, είναι κοντά στο πρόγραμμα Juncker. Φυσικά, αυτή τη στιγμή έχουν προσθέσει και την αναδιάθρωση του χρέους. Και εδώ έρχεται υποστηρικτικά η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και όταν λέμε αναδιάθρωση χρέους, δεν σημαίνει να μειώσω το ποσό που χρωστώ, αλλά μπορώ να αλλάξω, αν θέλετε, τη μορφή και αναδιάθρωση του προφίλ του χρέους. Διότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, παρόλο που δεν έχει σημαντικές πληρωμές μέχρι το 2022, τη συγκεκριμένη χρονιά τριπλασιάζονται τα χρεολύσια. Άρα μπορεί να υπάρχει μια διαφορετική μορφή όσον αφορά την αποπληρωμή. Και το άλλο που είναι σημαντικό είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει προτείνει την ανταλλαγή των ομολόγων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με ομόλογα του ESM που είναι πιο διαχειρίσιμα και πιο εύκολα να τα εξυπηρετήσει. Μέσα στον κεκαιώνα των εξελίξεων, το θεωρείτε κέρδος ότι έχει πέσει στο τραπέζι και συζητιέται το κεφάλαιο χρέος? Κοιτάξτε, νομίζω ήταν ξεκάθαρο ότι το ελληνικό χρέος δεν ήταν βιώσιμο. Και όταν λέμε βιώσιμο, δεν μπορούσε η Ελλάδα ουσιαστικά τις δόσεις όπως υπήρχαν να τις εξυπηρετήσει. Πέραν του ποσού, το οποίο είναι σημαντικά υψηλό, θεωρώ ότι βοήθησε η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το οποίο επέμενε από την αρχή ότι δεν ήταν βιώσιμο το χρέος. Θεωρώ ότι αύριο μια συμφωνία θα πρέπει να περιέχει μια είδους αναδιάθρωση και θεωρώ δεδομένο ότι θα υπάρχει και το σχέδιο Juncker κάποια χρήματα γύρω στα 25 δισεκατομμύρια τα οποία έχει ζητήσει η ελληνική κυβέρνηση. Επιπλέον θα πρέπει να πούμε ότι μέσα στο πακέτο η ελληνική κυβέρνηση έχει ζητήσει και ένα μικρό περιθώριο, εάν και εφόσον χρειαστούν κεφάλαια τα τραπεζικά ιδρύματα της χώρας, διότι γίνεται αντιληπτό ότι με τους ελέγχους που υπήρχαν στη διαχείριση κεφαλαίων έχει επιδεινωθεί σημαντικά τόσο η ρευστότητα των τραπεζών αλλά και φυσικά η οικονομία της Ελλάδας. Πόσο ορατό βλέπετε το Brexit, κύριε Γιασεμίδη? Εάν δεν συμφωνήσουν αύριο, για παράδειγμα, εάν συνεχίσει αυτή τη σκληρή στάση που τηρεί η Γερμανία και αν όντως έχουν προετοιμαστεί για τον Brexit και δεν μπορεί ο κ. Τσίπρας, αν θέλετε, να κάνει περαιτέρω υποχωρήσεις, τότε σίγουρα θα πρέπει να εξετάσουμε και αυτόν τον ενδεχόμενο. Γι' αυτό υπάρχει και η Σύνοδος Κορυφής την Κυριακή. Τι θα σημαίνει αυτό για την Ελλάδα? Γιατί κάποιοι λένε ότι εάν περάσει στη δραχμή θα περάσει κάποια χρόνια ύφεσης, δυσκολίας, αλλά μετά θα είναι αποδεσμευμένη από τα δεσμά των μνημονίων όπως είναι σήμερα. Ποια είναι η γνώμη σας? Το γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας έχει, αν θέλετε, πάει πίσω από τις κόκκινες του γραμμές και προτείνει αυτά τα μέτρα, θεωρώ ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν είναι προετοιμασμένη ή δεν έχει μελετήσει το ενδεχόμενο ενός Brexit. Και όταν λέμε για έναν Brexit, θα πρέπει να είχε ήδη σκεφτεί πώς θα ανακεφαλοποιήσει τις τράπεζες του, πώς θα εισάγει προϊόντα και όλα αυτά που συνάδουν, που θα είναι τα αποτελέσματα, ναι, πιθανούν Brexit, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα. Άρα θεωρώ ότι δεν έχει προετοιμαστεί η ελληνική κυβέρνηση για κάτι τέτοιο. Προφανώς θεωρούσε ότι θα το αποφύγει με τον ένα τον άλλο τρόπο. Γι' αυτόν τον λόγο προτείνει, αν θέλετε, τα μέτρα που ουσιαστικά είχαν ζητήσει οι πιστωτές με κάποιες διαφοροποιήσεις, αλλά είναι σημαντικό ότι θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρχει και